κινήματα και επισήμως να ψάλουν τον εθνικό ύμνο. Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 158η επέτειο της Αρκαδικής Εθελοθυσίας, την οποία τίμησε με την παρουσία της η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η κυρία Σακελαροπούλου παραβρέθηκε στη δοξολογία στην Ιερά Μονή Αρκαδίου και την επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του Μαυσολίου. Τον τόπο της θυσίας και του ηρωισμού, όπως τον χαρακτήρισε, αποτείοντας φοροτιμή σε όσους έχασαν τη ζωή τους στο ολοκαύτωμα που προκάλεσε η ανατίναξη της πύριδης αποθήκης. Αναπολούμε με δέος την ιερή αυταπάρνηση των ηρώων του κριτικού αγώνα του 1866. Και τιμάμε τη μνήμη τους με σεβασμό. Στη δοξολογία χωροστάτησαν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος και ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από την πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Μαυσολείο, που υπάρχει εντός της Μονής για να θυμίζει το μαρτυρικό θάνατο των αγωνιστών του 1866. Το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου αποτελεί κορυφαίο γεγονός της νεότερης ιστορίας μας, με οικουμενικό νόημα και ακτινοβολία. Η υπέρτατη θυσία ενίσχυσε το όραμα των Κρητών για ελευθερία και προετοίμασε το δρόμο για την πολυπόθητη ένωση με την Ελλάδα. Νωρίτερα στην πόλη του Ρεθύμνου, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, βουλευτές και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών παρακολούθησαν τη μεγάλη πολιτική και στρατιωτική παρέλαση με την οποία τιμάται κάθε χρόνο η επέτειος του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου. Τον ουρανό του Ρεθύμνου έσκησαν την ώρα της στρατιωτικής παρέλασης μαχητικά αεροσκάφη. Σε μία στιγμή η Ιερά Μονή Αρκαδίου μετατράπηκε σε επίγειο θυσιαστήριο μέσα από μία πράξη εθελοθυσίας που συντάραξε τον κόσμο και διαμόρφωσε τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, ανέφερε στο μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ το πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή. Λευτεριά, ίσως πιο γλυκιά, αλλά και πιο ματωμένη λέξη στον κόσμο.